πρόσωποι των φορέων της πόλεως και του νομού, πρόσωποι των σχολείων, αλλά και όλων όσων βοηθούν την επαρχία αυτή, εκπρόσωποι των κατοίκων της Ιάλιστας και της Κρήτης. Συναρθήκαμε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση και διατήρηση της ελευθερίας αυτού του τόπου. Το πανηγυρικό της ημέρας θα μας τον αναγνώσει, θα μας τον μεταφέρει ο εκλεκτός ομιλητής, ο οποίος έχει οριστεί, ο οποίος και θα μας μεταφέρει στις συνθήκες της εποχής, στην εποχή εκείνη, και θα μας περιγράψει όλα τα γεγονότα που συνέβησαν τότε, αλλά και θα μας μεταδώσει το μήνυμα για τη σημερινή ημέρα. Δεν θα αναφερθώ λοιπόν στη μάχη αυτή την περίφημη της Ιάλιστας, που δεν είναι η απελευθέρωση της Ιάλιστας. Η Ιάλιστα απελευθερώθηκε 12 Οκτωβρίου, 4 Νοεμβρίου, τύπουμε άλλο περιστατικό, το οποίο βέβαια συνδέεται άμεσα με την απελευθέρωση. Θα σας πω για μια άλλη μάχη, την οποία διεξάγουμε εμείς οι άνθρωποι. Είναι μια μάχη πάλι για ελευθερία. Είναι μια μάχη για απελευθέρωση. Είναι μια μάχη για να μείνουμε όρθιοι. Είναι μια μάχη για να διώξουμε τον αφέντη, τον τύραννο. Είναι μια μάχη για να σταματήσουμε να είμαστε δούλοι και υπηρέτες. Είναι μια μάχη που την διεξάγουμε καθημερινά και που μας την περιέγραψε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα και ο Απόστολος Παύλος στο σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα. Είναι η μάχη εναντίον του διαβόλου. Είναι αυτός μόνος τον οποίο πρέπει να φοβόμαστε, λέει μας ο Χριστός σήμερα, με το αντιγραφή του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά. Εμείς οι άνθρωποι, εμείς οι χριστιανοί, τίποτε άλλο δεν πρέπει να φοβόμαστε. Είτε ανθρώπους, είτε όπλα, είτε συνθήκες, είτε πείνα, είτε κρίση, είτε φτώχεια, είτε κρύο, είτε καύσωνα, είτε γείτονες, είτε παραγείτονες, είτε μεγάλους, είτε μικρούς, είτε ισχυρούς, είτε πονηρούς ανθρώπους. Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ένα πρέπει να φοβόμαστε. Μας λέει ο Χριστός, αυτόν που μπορεί να μας καταστρέψει την ψυχή και να μας πάρει στην κόλαση, στη γέρενα του πυρός, που είναι αιώνια καταδίκη, μεταθάνατο. Και αυτός μόνο είναι ο διάβολος. Αυτόν μόνο φοβόμαστε και ουσιαστικά αυτό που πολεμάμε καθημερινά στη ζωή μας. Μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εξηγώντας τα λόγια του Χριστού. Η πάλη μας η καθημερινή, η μάχες που δίνουμε καθημερινά, δεν είναι εναντίον αίματος και σαρκός ανθρώπου, αλλά εναντίον των αρχών και των εξουσιών του σκότους. Εναντίον του κοσμοκράτορου, του σκότου, του αιώνου του, εναντίον των πνευματικών τη πονηρία και τη ουρανία, εναντίον του διαβόλου και των αγγέλων του μαύρου, οι οποίοι καθημερινά έρχονται δίπλα μα και προσπαθούν να μα υποδηλώσουν. Και όλη η μάχη γίνεται εδώ, στα καρδιά και εδώ πάνω, στο μυαλό. Αν θα μου πει κάποιο, δεν είμαι δούλο. Είμαι ελεύθερος. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει χαρακτηριστικά, οποιών την αμαρτία, δούλος της αμαρτίας. Το μας το είπε και ο ίδιος ο Χριστός στο κάτω Ιωάννη Ευαγγέλιο. Αυτός που κάνει την αμαρτία, ήδη υποδουλώθηκε στην αμαρτία. Στο πάθος του. Κανένας σόφρον, νοήμων, σκεπτόμενος άνθρωπος, δεν κάνει κάτι επίτηδες που θα τον καταστρέψει. Η αμαρτία τι είναι, κάτι που μας καταστρέφει. Άρα, έχουμε υποδουλωθεί στην αμαρτία, μας τραβάει η αμαρτία, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, γι' αυτό και τι κάνουμε.
κάποιος σύγχρονος θεολόγος, ερμηνεύοντας μία περικοπή από μία μιλία του μεγάλου Βασιλείου, είπε το εξής και τελειώνουμε αυτό. Εάν θέλουμε κάποιον να τον κάνουμε δυστυχισμένο, το δημιουργούμε ανάγκες. Τρέχει όλη μέρα μέσα από τις ανάγκες του. Δεν χαίρεται, δεν ζει. Απλά επιβιώνει, κυνηγώντας τις ανάγκες που εμείς του βάλαμε. Αν θέλουμε αυτόν τον άνθρωπο να τον κάνουμε δούλο και υπηρέτη μας, του βάζουμε ανάγκες, του δημιουργούμε ανάγκες που τις θεραπεύει, τις καλύπτει μόνο μέσα από μας. Εμείς του δίνουμε αυτά που χρειάζεται για να καλύψει την ανάγκη που εμείς το δημιουργήσαμε. Έτσι το κάνουμε δούλο μας. Τρέχει πάντα πίσω από μας για να πάρει αυτό με το οποίο πρέπει να καλύψει την ανάγκη του. Εύκολο παράδειγμα στις ημέρες μας είναι τα ναρκωτικά. Τα παιδιά μας ψάχνουν να βρουν πώς θα ζήσουν, αφού δεν τους δίνουμε εμείς τη ζωή, θα τη βρουν αλλού. Υποκατάστατα ζωής, υποκατάστατα ευτυχίας, υποκατάστατα χαράς και υποκατάστατα εκμετάλλευση του χρόνου που είναι άπλητος και δεν ξέρω τι να το κάνω. Έτσι έρχονται κάποιοι, τους δημιουργούν την ανάγκη να ζήσουν διαφορετικά, σε άλλο επίπεδο, σε άλλο κόσμο, να κάνουν ταξίδια, το μυαλό τους και την καρδιά τους. Δεν τους δίνουν την αρνητική ουσία. Ο άνθρωπος, το παιδί, δεσμεύεται, γίνεται δούλος της ναρκωτικής ουσίας, την οποία την πουλάει αυτός που την έδωσε. Άρα γίνεται δούλος του ανθρώπου που του δημιούργησε την ανάγκη των ναρκωτικών. Τόσο απλά. Και αυτό το μεταφέρουμε σε άλλα επίπεδα ζωής, καταλαβαίνετε πολλά άλλα πράγματα. Αγαπητοί μου αδελφοί, για να έχει κάποιος ελεύθερη πατρίδα, για να μπορεί να αγωνιστεί για την πατρίδα του, να την διαλυρίσει ελεύθερη, όπως είναι η δικιά μας ελεύθερη και δημοκρατική πατρίδα, θα πρέπει να είναι πρώτα ελεύθερος μέσα του. Αυτός που είναι δούλος μέσα του, τρέχει πίσω από τις υποτιθέμενες ανάγκες, δεν μπορεί εύκολα να δει την πατρίδα του. Βλέπει μόνο τον εαυτό του. Σας παρακαλώ πολύ, ας αγωνιζόμαστε καθημερινά να μένουμε ελεύθεροι στην καρδιά μας, ελεύθεροι στο μυαλό μας. Και ελεύθερος δεν είναι αυτός που δεν τηρεί τους νόμους. Ελεύθερος είναι αυτός που δεν έχει υποδουλωθεί μέσα του σε κανέναν, σέβεται τους νόμους, τηρεί τους νόμους, αλλά σέβεται και τους άλλους και οι άλλοι τους σέβονται. Δεν υποδουλώνεται σε κανέναν. Δεν υποχρεώνεται απέναντι σε κανέναν. Επιλέγει τη ζωή του και επιλέγει και τις ευθύνες των επιλογών του. Έτσι λοιπόν, όντας ελεύθερος μέσα του, μπορεί να δει την ελευθερία της περιοχής του, να ασχοληθεί με τα κοινά για την ελευθερία των υπολείπων και να αγωνιστεί και να πεθάνει για την ελευθερία της πατρίδος του, όπως ακριβώς έκανα και η έντοξη ήρωες του.